Αυτή είναι η εικόνα. Μισό λεπτό. Έτσι ξεκίνησε λοιπόν όλο αυτό που παρακολουθούμε τώρα στο Πολυτεχνείο. Βλέπουμε τον κύριο Δρίτσα και τον κύριο Ρίγα να κρατούν τα στεφάνια. Και τον κύριο Σκουρλέτη, βεβαίως. Αυτή είναι επικεφαλής με τα στεφάνια και πηγαίνουν λοιπόν και ο κύριος Μανιός μαζί. Και βλέπουμε εδώ ότι τώρα φτάνουν μπροστά είναι στην πύλη. Είναι το πριν. Φτάνουν λοιπόν μπροστά τους στην πύλη. Τους έχουν δει εντωμεταξύ συγκεντρωμένοι εκεί. Και από ό,τι βλέπουμε υπάρχει μια προετοιμασία στην είσοδο. Και εδώ τώρα θα αρχίσει το σκηνικό. Στέκονται λοιπόν μπροστά στην είσοδο, τους απαγορεύουν να μπουν μέσα. Ακολουθούν, όπως μπορούμε να δούμε, είναι η στιγμή που ακολουθούν τα σπρωξήματα. Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζουν να προσπαθούν να μπουν μέσα στο Πολυτεχνείο. Βεβαίως, δεν είναι όπως το χωρούν άμεσα. Ενώ δέχονται τους προφυλακισμούς, δέχονται τις εντάσεις, ακούμε και ύβριζε και έχουν ακουστεί πολλά στο σημείο. Και προσπαθούν να βουν και τα στεφάνια, κοιτάξτε εδώ. Πέφτουν και καφέδες. Πέφτουν καφέδες, νερά, εκεί ό,τι έχει ο καθένας πετάει. Και τελικά όπως το χωρούν βέβαια και φεύγουν και δεν καταθέτουν ποτέ τα στεφάνια τους άνθρωπους. Λοιπόν, μεταξύ αυτών ξαναλέμε για να δούμε την εικόνα και τις φρέσκες εικόνες που έχουμε τώρα. Είναι ο Πάνος Κουρλέτης, ο κύριος Θοδωρής Δρίτσας, ο κύριος Ρίγας, ο κύριος Μανιός που ακούσαμε νωρίτερα στις δηλώσεις. Εδώ μπορείτε να διακρίνετε και τον κύριο Ρίγα. Ότι κάνουν την επιλογή να πάνε πολύ πρωί, γύρω στις 8 και κάτι ήταν η ώρα. Ώρα που συνήθως δεν είναι κανένας εκεί, αλλά προφανώς οι άλλοι είχαν προετοιμαστεί, είχαν κλείσει την είσοδο.